Μάχη έγινε στα δικαστήρια της Πάτρας χθες το μεσημέρι, όταν συζητήθηκε η αίτηση των 199 συμβασιούχων του 2022 για να παραμείνουν στη δουλειά τους. Οι δικηγόροι του Δήμου ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον δικηγόρο των εργαζόμενων, Δημήτρη Πετρόπουλο, εργατολόγο εξ Αθηνών, ο οποίος σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής άφησε εχμές για περίεργες συναλλαγές αντιδημάρχου της Πάτρας με εκπροσώπους της δικαιοσύνης, ώστε να μην δικαιωθούν οι συμβασιούχοι. Προφανώς η Δημοτική Αρχή Πελετίδη έχει περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με τους συμβασιούχους, γιατί από την μια τους χάιδευε τα αυτιά και τους έλεγε ότι θα τους μονιμοποιήσει, και ο πολιτικός φορέας στο ΚΚΕ υποστηρίζει τους εργαζόμενους και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Από την άλλη, τώρα βρέθηκε ο κύριος Πελετίδης απέναντι στους συμβασιούχους κοινοφελούς που ζήτησαν 2 μήνες παράταση προκειμένου να μπουν, αυτό ήταν το αίτημα, προκειμένου να μπουν τα προγράμματα του ΑΕΔ για να πάρουν το επίδομα ανεργίας για 1 χρόνο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οικογενειάρχες, έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχει ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Αν δεν μπορούσε να γίνει κατά τον κύριο Πελετίδη, δεν θα πρέπει να κάνει το ανάλογο της πετήσης ή κάποια χρόνια με άλλους εργαζόμενους. Θα έπρεπε δηλαδή να κρατάει την ίδια στάση για όλους, γιατί όταν κρατάς άλλη στάση για τους μεν και άλλη για τους δε, αυτό που τουλάχιστον η δική μου λογική το λέει ως αδικία, κοινωνική αδικία. Εμείς την κάναμε χθες, πετύχαμε στο δικαστήριο μετά από πρόσκληση των εργαζομένων και κατέθεσα ως μάρτυρας και υπερασπίστηκα μια απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο πριν λίγους μήνες για 199 εργαζόμενους, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είχαμε ζητήσει να δικαιωθούν τουλάχιστον προσωρινά. Δηλαδή, τι σημαίνει προσωρινή δικαίωση? Σημαίνει, κύριε Φλαμίνη, αυτοί οι άνθρωποι που δεν εργάζονται να εργαστούν για λίγους μήνες. Δηλαδή να έχουν ένα μισθό των 570 ευρώ για λίγους μήνες. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους που αγωνιούν για την επιβίωσή τους. Για τέτοιο κοινωνικό σύνολο μιλάμε. Δεν μιλάμε για ανθρώπους αριστοκράτες και αστούς. Είναι αυτοί που υποτίθεται ο κύριος Πελετίδης υπερασπίζεται. Χθες λοιπόν για μία ακόμη φορά ο κύριος Πελετίδης ήταν εναντίον τους, ως Δημοτική Αρχή εννοώ, ήταν εναντίον τους και δεν τους στήριξε στο δικαστήριο. Σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, ο Δήμος έκανε λόγο για αισχρή επίθεση και τον χαρακτήρισε αντικομουνιστή, ενώ του υπέβαλε και μήνυση. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση γράφει: «Το θέατρο της υποκρισίας που έχουν στήσει οι δημοτικές παρατάξεις και συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία και έχει ως θύματα τους πρώην ωφελούμενους των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ συνεχίζεται. Μάλιστα, στη σημερινή εκδίκαση για την προσωρινή διαταγή που αφορά 199 πρώην ωφελούμενους της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, 2 κάθετος 2022, ξέπερασαν κάθε όριο. Οι κύριοι Σβόλης, Ρόρος, Χρυσανθακόπουλος, Αθανασόπουλος, τον οποίον τα κόμματα έχουν φέρει σε αυτή τη δεινή οικονομική κατάσταση τους εργαζόμενους, προσπάθησαν άλλη μια φορά να ρίξουν την ευθύνη στη Δημοτική Αρχή, η οποία είναι η μόνη που διαχρονικά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Είναι οι ίδιοι που στο αίτημα των εργαζόμενων να ψηφίσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δοθεί εντολή στο δικηγόρο του Δήμου να συνομολογήσει στο αίτημα, αρνήθηκαν να ψηφίσουν και έκαναν την πάπια, φοβούμενοι τον καταλογισμό. Το αποκορύφωμα όμως της σημερινής επίθεσης ενάντια στη Δημοτική Αρχή ήταν η αισχρή στάση του δικηγόρου Δημήτρη Πετρόπουλου, γνωστού εργατολόγου με αντικομουνιστικές αιμονές και διαχρονικού συκοφάντη της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας. Ο κύριος αυτός κατηγόρησε στέλεχος Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα αντιδήμαρχο ότι μέσω συγγενικού του προσώπου στην εισαγγελία παρενέβη στον Άριο Πάγο, από όπου έγινε δήθεν παρέμβαση στο δικαστή Λασιθίου, ώστε να απορρίψει το αίτημα των εργαζόμενων. Μάλιστα, υποστήριξε δημόσια ότι αυτά τα είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου. Έτσι, προσπαθεί να δικαιολογηθεί στους εργαζόμενους, γιατί τους πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Η Δημοτική Αρχή προχωρά σε μηνυτήρια αναφορά κατά του δικηγόρου Δημήτρη Πετρόπουλου για τη συκοφαντία και τα έσχη που εξαπέλυσε σήμερα δημόσια στο δικαστήριο. Πάντως, ο δικηγόρος Δημήτρης Πετρόπουλος δηλώνει ότι έπεσε από τα σύννεφα, διαβάζοντας την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Καθώς, όπως λέει, ουδέποτε υποστήριξε κάτι τέτοιο στο δικαστήριο και ουδέποτε άφησε εχμές για αντιδήμαρχο. Ουδέποτε υπόθηκε τέτοιο. Ουδέποτε δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη Δημοτική Αρχή, την οποία και συγχαίρω για την επανεκλογή της και τους οποίους τους ανθρώπους τους θέλω δίπλα μου και την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό που επίσης υπόθηκε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι ότι ήταν πάντοτε δίπλα στους εργαζόμενους. Οπότε το θέλω αυτό και στην πράξη, γιατί δικάζουμε το Μάρτιο το
τα ασφαλιστικά μας μέτρα στο Λασίθι και τον Απρίλιο τις αγωγές μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Και πραγματικά τους θέλω δίπλα μου και όπως και τους είχα στην αρχή, η ομάδα του 18 εργάζεται από τότε μέχρι και σήμερα. Συνεχεία επισήλθαν και άλλες ομάδες του 19, του 20 και συνεχίζουν και εργάζονται. Εμένα η μόνη μου αγωνία και ο μόνος μου στόχος είναι να γίνουν ορίστου του χρόνου αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οικογενειάρχες με ανάγκες που έχουν οικοδομήσει το μέλλον τους πάνω σε αυτή τη σχέση, έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους και πραγματικά τους θέλω δίπλα μου τη Δημοτική Αρχή. Ουδέποτε προφανώς είπε οτιδήποτε εναντίον τους. Δεν έχω πει ποτέ και ούτε πρόκειται να πω. Γιατί πολύ απλά τους θέλω δίπλα μου σε αυτόν τον αγώνα. Έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία και δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Τώρα, σούπα μου πες, αν κάποιος είπε κάτι κάπως, μετέφερε κάτι κάποιος. Οι ίδιοι εργαζόμενοι του 22 που προσέφυγαν στον κύριο Πελετήδη προκειμένου να τους υποστηρίξει στο χθεσινό δικαστήριο, μου μεταφέρανε ότι υπόθηκαν πράγματα εναντίον μου. Γιατί να το κάνω, γιατί να πω κάτι τέτοιο, γιατί να εκθέσω κάποιον άνθρωπο, ακόμα και αν το λέει, αλλά δεν το είπε ποτέ. Θα ήταν ομοί παρέμβαση, μα δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Όλοι πιστεύω ότι σεβόμαστε απόλυτα την ελληνική δικαιοσύνη, το θεσμικό και λειτουργικό της ρόλο, τη θεσμική και λειτουργική της ανεξαρτησία και όλοι θέλουμε πραγματικά να αποδοθεί δικαιοσύνη. Νομίζω θα έπρεπε όλοι σε αυτή την υπόθεση να είμαστε στο ίδιο μετερίζει.